Μα έλειψε σας. Ποιοι είναι οι άλλοι υποψήφοι γκέι? Δεν το έχει πει ο ίδιος. Δεν έχει πει ο ίδιος. Ο ίδιος δεν το έχει πει πουθενά. Είμαι στο πολιτικό ρεπορτάζ 20 χρόνια. Δεν έχει πει ο ίδιος πουθενά ότι είμαι γκέι. Πρέπει να σας το πει κάποιος. Βγαίνει ως συμπέρασμα με την μέθοδο της άτομου απαγωγής. Μπορεί. Πάντως δεν το έχει πει. Αλλά και αποκλείεται να εννοείται τον κύριο. Λέει ότι είναι και άλλοι υποψήφοι γκέι. Άρα δεν είναι μόνο ένας, είναι και άλλοι. Δεν ήξερα ποιοι θα είναι όλοι. Κάποιον άλλον εννοείται. Δεν ήξερα ποιοι θα είναι όλοι. Πάντως δεν έχω λόγο του τον λέω. Ενώ είναι γκέι. Ούτε, όχι μόνο δεν πατάει σε ένα πράγμα. Μήπως δεν πρέπει να του χρεώνουμε πράγματα. Μήπως δεν είναι ευγενικό να του χρεώνουμε πράγμα. Εσείς βγαίνετε και το λέτε. Μπράβο σας. Δεν είναι ευγενικές. Αυτός δεν το έχει πει. Λοιπόν, εγώ τώρα εκτιμώ. Προφανώς καταλάβατε, είπε δύο ονόματα. Ένα είπε στο. Ένα είπε. Έχει πει. Πες και τα άλλα τώρα όνομα. Με μπει πάλι. Με μπει. Τον στρίμωξε ένα φίλο του και του λέει ότι. Στο Facebook. Στο Twitter. Κλώτησε στο κουβά με το γάλα και απαντάει. Να μην απαντήσω με τον τρόπο που απάντησα γιατί κανένα δεν ξέρει πόσο μπιπ. Είναι γκέι και ο μπιπ δεν το έκλεισε ποτέ, ε! Άρα λοιπόν αποκάλυψε δύο ονόματα. Να πω κάτι. Ναι. Πρώτα απ' όλα, ακούστηκε η Λίν, δεν είναι το χρεώνουμε, δεν είναι καμία χρέωση. Πρώτον, δεν το είπε κανείς. Είναι ένα προσωπικό δεδομένο, αλλά δεν είναι ότι χρεώνεις κάποιον με κάτι. Ναι, αλλά να σου πω κάτι όμως, Φέη μου εδώ, συγγνώμη. Εγώ μπορεί να έχω, ας πούμε, να πάσχω από μια ασθένεια, χτυπάω ξύλο. Μπορεί να είμαι ομοφιλόφιλος, μπορεί να είμαι οτιδήποτε. Επειδή είναι προσωπικό δεδομένο, από τη στιγμή που δεν βγαίνω να το πω εγώ, με ποιο δικαίωμα ο φίλος μπορεί ακόμα Γρηγόρη, και το να έχεις παντρευτεί, μπορεί ακόμα και το να έχεις χωρίσει. Όλα αυτά είναι μέσα σε εμένα ένα πλαίσιο μ' αρέσει να κάνω προσωπικών να κρέμομαι σε ένα πολυέλαιο. Λοιπόν, με ποιο δικαίωμα να βγει κάποιος να πει ότι εγώ μ' αρέσει να κάνω έτσι σεξ, αλλιώς σεξ. Ότι έχω πνευμονία, ότι έχω αυτή την πάθηση κτλ. Όταν εγώ ίδιος δεν βγαίνω να το πω. Σε ένα πλαίσιο προσωπικού δεδομένου που μπορεί να είναι και κάτι άλλο. Θα σου πω κάτι, θα σου πω κάτι. Για τους δύο αυτούς που λέει, μπορεί και να είναι. Εγώ δεν ξέρω. Ναι, σαφώς. Δεν ξέρω αν είναι ή αν δεν είναι. Και δεν με αφορά κιόλα. Όντως δεν μας αφορά. Με αφορά αν ήταν καλοί δήμαρχοι, αν είναι καλοί δήμαρχοι, άμα θα γίνουν κτλ. Γιατί γι' αυτό βάζουν υποψηφιότητα. Το θέμα λοιπόν ποιο είναι όμως. Από τη στιγμή που οι ίδιοι δεν έχουν βγει να το πούνε. Δεν έχουν πει το αντίθετο. Δηλαδή και οι δύο στους οποίους αναφέρεται ο Βαλιανάτος δεν έχουν βγει να δηλώσουν ούτε ότι είμαι παντρεμένος, ούτε παπαράτσι ούτε με γυναίκες, ούτε τίποτα. Ούτε παπαράτσι με γυναίκες κτλ. Γιατί και γνωρίζουμε και γκέι οι οποίοι έχουν πλαστές σχέσεις. Φερετζές. Ναι, προκειμένου να το παίξουν άντρακλες. Και αυτό τους δικαίωμα είναι. Αλλά από τη στιγμή που ήδη δεν το λένε, νομίζω ότι είναι λίγο χτύπημα κάτω από τη μέση. Δηλαδή, όταν βγήκε ο Γρηγόρης και είπε πριν μια εβδομάδα, εγώ λέω κύριε Λιάγκα ότι είμαι. Σε εμάς το είπε πρώτος. Ότι είμαι γκέι ως ακτιβιστής ή ότι είμαι οροθετικός για να μην βγουν να μου το προσάψουν άλλοι. Κατά τη μέση χτυπήματα. Πιο πολύ το. Τώρα δεν είναι κάτω τη μέση χτυπήματα. Όταν βγαίνει και λέει ότι είμαι γκέι. Για το οροθετικός περισσότερο. Για το οροθετικός περισσότερο. Για το γκέι το ξέρουμε χρόνια. Τι θα κερδίσει για το οροθετικός για να δώσει το. Να ολοκληρώσει για να δώσει το παράδειγμα ότι δεν κολλά κτλ. Αυτό είναι παράδειγμα. Είμαστε σε μια κοινωνία που δυστυχώς. Δεν αποδεχόμεθα την διαφορετικότητα. Έχουμε ταμπού. Έχουμε ταμπού. Ειδικά σε πολιτικούς. Επειδή λοιπόν ο ένας από τους δύο υποψηφίους, στους οποίους αναφέρθηκε ο κύριος Βαλιανάτος, ανήκει στην λεγόμενη κεντροδεξιά συντηρητική παράταξη. Ναι. Δεν κρυβόμαστε. Καταλάβαμε. Υπάρχουν κάποιοι ψηφοφόροι συντηρητικοί, μεγαλύτερων ηλικιών, που εγώ δεν θα τους κρίνω να κάνουν καλός κακός, που αν αυτό το πράγμα δεν το ξέρανε και το μάθουνε. Θα πέσανε τα σύννεφα. Μπορούν και να πούνε, α, εγώ αυτόν επειδή είναι γκέι δεν τον ψηφίσω. Λοιπόν, και αυτό το μπορώ να σου πω κάτι. Παιδιά, είναι μια αλήθεια αυτή. Για μένα, χτύπημα κάτω από τη μέση είναι ξεκάθαρα να βγεις και να πεις, α, ο Βαλιανάτος είναι οροθετικός. Και αυτό είναι το σημαντικό. Ναι. Και αυτό είναι το σημαντικό. Ναι. Εγώ χτύπημα θεωρώ ένα σκάνδαλο. Περίμενε. Τώρα, από εκεί και πέρα, εμένα δεν με αφορά το μπιπ 1, το μπιπ 2, το μπιπ 3. Ναι. Η πρώτη του η δήλωση ότι είμαι μόνος μου, γιατί το χτυπάνε. Hey, νομίζω, η πρώτη του η δήλωση ήταν να ολοκληρώσω. Τόσα χρόνια στη δουλειά σου, μην ολοκληρώσω, να κάνουμε διάλογο. Τόσα χρόνια στη δουλειά σου. Και ειδικά στο lifestyle που κάνουμε. Υπάρχουν πολλοί δημοσιογράφοι που είναι ομοφιλόφιλοι ή όχι. Να ολοκληρώσω. Όχι, απάντησε μου σε αυτό. Υπάρχουν. Να ολοκληρώσω. Έχει ποτέ να πει ότι ο τάδε δημοσιογράφο είναι ομοφιλόφιλο συνεργάτη. Αυτό θέλω να πω. Είναι και κάποιοι που βγαίνουν σαν γυναίκε. Του βλέπει ο κόσμο όλο. Ναι, σαν γυναίκε. Να ολοκληρώσω. Θα μπορούσα να πω ότι είναι ομοφιλόφιλο. Γιατί να το πει. Άσε με ρεσά. Το BIP 1 και το BIP 2 και τα ονόματα δεν με ενδιαφέρουν. Από εκεί και πέρα το ότι το είπε σε ένα γενικό πλαίσιο, οκ.
Μην νομίζω και ότι ο κόσμος είναι, δεν ξέρει ποιος είναι και τι είναι. Δεν αφορά τον κόσμο. Ξέρει, δεν αφορά τον κόσμο. Εντάξει, αλλά τώρα που είναι το λέει, γιατί να βγαίνει το πιο γαλανάτο όμω. Δεν αφορά τον κόσμο. Δεν θα επηρεάσει. Πώς λέγαμε τα παιδάκια καρφώνουμε ένα στον άλλο. Είναι σαν να τον καρφώνει τώρα. Ψήφο. Κάποιο εκδηλώσει. Πιστεύω θα τον επηρεάσει. Γιατί δεν ξέρουν. Έλα επειδή... τώρα, εγώ είμαι άσχετη από την πολιτική, δεν ξέρω ποιος, δεν ξέρω παραπάνω αυτό που έλεγε. Ο... Δεν ξέρει ο κόσμος. Και θα ο κόσμος δεν ξέρει. Γιατί το κρύβει. Δεν τον νοιάζει στην Ελλάδα, δυστυχώς. Δεν τον νοιάζει τον κόσμο. Φεύγουν στο εξωτερικό ο δήμαρχος Παρισίων, ο δήμαρχος Λονδίνου, ο δήμαρχος Ρώμης, ο δήμαρχος Βερολίνου. Έχουν βγει ευθέως και έχουν πει: είμαστε ομοφυλόφιλοι. Και από εδώ είναι ο άντρας μου. Στην Ελλάδα θα υπήρχε τα τέτοια να έχει τα γκάτς κάποιος πολιτικός να βγει και να πει: είμαι ομοφυλόφιλος και δεν είμαι άντρας. Το ότι η πολιτική μας. Το ότι η πολιτική και έχουμε ότι ένα πολιτικό σύστημα και ένα επικοινωνιακό σύστημα που ακολουθούν τέλος πάντων οι πολιτικοί και ότι είναι βλακώδες, ότι δηλαδή το παίζουν όλοι σωσών και κοστούμια και αυτά και ζουν ζωές αυτά και το παίζουν όλοι παραδοσιακοί. Αυτό δεν σημαίνει ότι, και ότι ο κόσμος έχει αυτά τα μυαλά. Όχι. Πολύ καλά ξέρει ο κόσμος, είναι δεν τον νοιάζει. Επειδή έχω ξεκινήσει από το πολιτικό ρεπορτάζ, μην κοιτάς που κατάλαβα. Εκεί σε νοιάζει. Άσε με να σου πω λίγο, γιατί δεν ξέρεις καλά να σου πω. Οι επιλογές σου εξωτερικές, εδώ έχουν κλέψει τη μισή Ελλάδα, σε νοιάζει. Ο Κώστας, μα γι' αυτό είναι το θέμα μας τώρα, γιατί κλεψάς το δόλιο στο άλλες εκπομπές. Λοιπόν, ο Καραμανλής, ερωτηθείς από δημοσιογράφο, όταν υποψήφιος κρατίας στο Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας ήταν ομοφυλόφιλος, ερωτηθείς από τον δημοσιογράφο, εάν θα κάνετε κύριε Καραμανλή ομοφυλόφιλο υπουργό, ενώ είχε κάνει ομοφυλόφιλο υπουργό ο Καραμανλής, και ξέρουμε όλοι ποιος είναι, δεν είναι ανάγκη να το πούμε, είχε βγει και είχε πει δημόσια για να μην το καταψηφίσουν και πάει μαύρο επειδή ανοίξει την τρική παράταξη, ενώ σε προσωπικό επίπεδο εγώ τον Καραμανλή τον έχω ρωτήσει και είναι πολύ, δεν τον έχω ρωτήσει, αλλά ξέρω ότι είναι πολύ ανοιχτό σε τέτοια θέματα, σε δημόσια εκφορά λόγου είπε ο Καραμανλής, δεν είναι έτοιμη η ελληνική κοινωνία να δεχθεί ομοφυλόφιλο υπουργό. Πριν από λίγες μέρες βγήκε ο δήμαρχος Πειραιά, κύριος Μιχαλολιάκος, και βγήκε και είπε: οι ομοφυλόφιλοι δεν είναι ικανοί να ασκήσουν δημόσια διοίκηση. Όταν λοιπόν ζούμε σε μια τέτοια κοινωνία, προφανώς ο κόσμος επηρεάζεται. Το ότι έχουμε τέτοιου εκλογικού αγώνα στην Ελλάδα. Μην λέμε τώρα κρυβόμαστε εμείς από το δάχτυλό μας, ότι δεν επηρεάζει η ομοφυλοφιλία τη ψήφου. Επηρεάζει πολύ. Πολύ. Δυστυχώς δεν επηρεάζει. Έχουμε αυτούς τους πολιτικούς και ότι ακολουθούν. Έκανε λάθος του Παλιανάτου. Μην του δίνουμε πάντα δίκιο του Παλιανάτου. Έκανε λάθος. Δεν έκανε λάθος, αλλά δεν νοιάζει τον κόσμο. Το νοιάζει πολύ. Κάνει λάθος. Εάν δεν τον ένοιαζε, δεν θα βγει ο Καραμαλής και να πει ότι βλέπεις δεν θα κάνει τον κόσμο να είναι ευχαριστημένο από όλα αυτά που κάνουν οι πολιτικοί και από τις επιλογές τους και από το όχι, σύστημα μου, και από πέραν επικοινωνιακό όμως, αυτό που έχουν. Μα πέραν τούτου όμως, ακόμα δεν έχουμε λύσει το θέμα της ομοφυλοφιλίας να είναι αποδεκτή στην κοινωνία μας στην Ελλάδα. Γενικά δεν τι να κάνουμε νοιάζει. Τώρα. Τι? Ας ήταν κάποιος ο οποίος θα έκανε έργο και θα ήταν σωστός και καθαρός, ενώ έντιμος και αυτά και αυτό σιγά να μην μας ένοιαζε άμα είναι και άμα ας πάει να κάνω. Τι είναι αυτό. Θεέ μου, είναι μια αλήθεια. Εγώ δεν επικρίνω. Συγγνώμη τώρα, με βάζεις να πω εγώ ότι. Δεν σε βάζω να πεις τίποτα. Πολύ ωραία. Είναι όμως μια αλήθεια. Γιατί απλώς να μιλάμε. Θεωρώ ότι δεν νοιάζει κανέναν αν είναι κάποιος. Εάν και σου λέω λοιπόν εγώ πάλι και δεν μου απαντάς. Εάν δεν ένοιαζε κανέναν, γιατί οι ίδιοι πολιτικοί το αρνούνται. Γιατί ούτως ή άλλως τα έχουν κάνει χάλια. Μα γι' αυτό, δεν έχει να κάνει τώρα με το άλλο. Ούτως ή άλλως όλο το επικοινωνιακό του προσπαθώ να σου εξηγήσω σύστημα στην Ελλάδα. Δηλαδή λέγανε και για τον Παπανδρέου ότι είχε 10 επικοινωνιολόγους, οι καλύτεροι με πτυχία και προ τα έξω. Αν σε κάτι ήταν καλό, κατά τα έκανε. Αν σε κάτι ήταν καλό Παπανδρέου όμως, ήταν πολύ ανεκτικό σε αυτά τα θέματα. Πιάσε μα μωρέ. Πιάσε μα μωρέ. Παιδιά, σα είπα πολιτικά πρώτα και σα κατά. Όμως σε κάποια θέματα τέτοια Παπανδρέου τουλάχιστον ήταν μπροστά. Σε αυτά τα θέματα. Στα άλλα, άστα να πάνε. Μα γι' αυτό μιλάμε τώρα, δεν μιλάμε για την οικονομική πολιτική. Αν μιλήσουμε για την οικονομική πολιτική. Δεν μιλήσουμε για το Αγκαλιανάτο τώρα, αν δεν λαθούμε. Λέτε ότι δεν έχει άδικο ο Βαλιανάτος. Δεν είπα αυτό. Να βγαίνουμε να δούμε. Τότε συγγνώμη. Να πω και εγώ ότι ο Τάδε είναι ομοφυλόφιλος εδώ μέσα. Είναι ωραίο. Να το ξαναπώ. Δεν είπα ότι έχει δίκιο. Να το ξαναπώ. Τι είπα. Δεν το καταλαβαίνω. Είπα ότι εμένα ο Βαλιανάτος είπε αυτό. Έκανε μια γενική. Μια γενική. Ναι, στην αρχή. Στην αρχή. Και είναι στο στυλ του. Ωραία. Γιατί όλα αυτά που κάνει είναι προκαλούν. Όλα αυτά τα χρόνια, δεν είναι το πρώτο. Το να ονομάσει όμως, το να περάσει σε ονοματισμό και να πει αυτός, αυτός, τον BIP1, BIP2, δεν με αφορά, διότι μιλάμε για ένα πολιτικό κομμάτι που ούτως ή άλλως
επικοινωνιακά το χειρίζονται όλοι λάθος. Είναι ένα σύστημα το οποίο είναι σταθερό από την αρχή μέχρι το τέλος του. Τον όλο είναι ένα λάθος. Δεν αρθρώνει πολιτικό λόγο για την Αθήνα. Όχι, με αφορά αυτό που είπε ο Βαλιανάτος. Εμένα δεν θα με επηρεάσει αρνητικά αυτό που είπε η θετικά. Γιατί δεν αφορά εσένα. Εγώ δεν αφορά ούτε τον κόσμο. Αυτούς που είναι υποψήφιοι όμως, δεν σε αφορά τον άλλον. Το θεωρείς άκομψο γι' αυτό. Στις μεγάλες ηλικίες θα τις επηρεάσει. Το θεωρώ πλήρως άτομο. Και ατυχές. Ωραία. Όχι, συμφωνώ. Είναι σαν ο ρόλος του άλλου, δηλαδή απλά να επιμορφώσει την ελληνική κοινωνία για διάφορα περίεργα ταμπού θέματα. Η νέα γενιά, τις μεγάλες ηλικίες θα τις επηρεάσει. Ένα είμαστε κάποιο ρόλο. Και οι μεγάλες ηλικίες άλλοι οι απαιτήσεις τους από τους πολιτικούς. Δεν είναι χαζιά. Στην Ελλάδα ακόμα επηρεάζει. Το έχουμε δει μέσα. Έλα μια μέρα μαζί με το Real. Να κάνουμε μια κομπή μαζί, να δεις τι μηνύματα δέχομαι. Να δεις τι μηνύματα δέχομαι. Να δεις τι κράξιμο. Έλα να δεις. Να σας γιατί πω όλοι αυτοί οι άνθρωποι είχαν ένα υγιές περιβάλλον κοινωνικό, πολιτικό θα ήταν και αυτά. Ναι, θα μπορούσαν να σκεφτούν. Τώρα βγάζουν όλο το αυτό και το βγάζουν έτσι. Να κάνουν μήνυση. Όχι, γιατί άμα κάνουν μήνυση θα καρφωθούν ότι είναι. Και αν κάνουν όλοι μαζί υποψήφιοι. Μα δεν έχει να κάνει. Γιατί άμα κάνεις μήνυση είναι γιατί πώς ασχολείσαι με την προσωπική. Γιατί με είπες αυτό, μου είπες αυτό. Δεν το νόσο του άλλου σήμερα. Τι να σας πω. Δεν το περίμενε. Αφού την περασμένη εβδομάδα είπε αυτό. Τι θα έλεγε τώρα.